Υπεγράφει σήμερα από τον Ομάρχη Λάρισας κύριο Λουκά Κατσαρό και τον εκπρόσωπο της Αναδόχου Εταιρείας η σύμβαση του έργου που αφορά στη βελτίωση του δρόμου από την διασταύρωση της Εθνικής Οδού Λάρισας Ελασσόνας μέχρι την ιστορική μονή Βαλέτσικου στην κοινότητα της Τσαριτσάνης. Όπως τόνισε δηλώσει τον Ομάρχη Λάρισας, ο δρόμος αυτός αφενός μεν οδηγεί σε πολλά ποιμνιοστάσια της περιοχής, δίνοντας διέξοδο στους κτηνοτρόφους που αποτελούν ένα βασικό κομμάτι της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, ενώ ενισχύεται με τον τρόπο αυτό και ο θρησκευτικός τουρισμός με την αύξηση της επισκεψιμότητας. Θέλω να εκφράσω επίσης εδώ και την ικανοποίηση για τη συνεργασία με το Σεβασμιότατο Ελασσόνας, τον Άγιο τον Βασίλειο, ο οποίος πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και φροντίδα για τις μονές αυτής της περιοχής, που λόγω επισκεψιμότητας δίδουν ένα επιπλέον εισόδημα στην ευαίσθητη περιοχή της επαρχίας Ελασσόνας. Ο κοινοτάρχης της Τσαριτσάνης, κ. Νίκος Τσιμπόλης, ευχαρίστησε θερμά τον Ομάρχη για την έναρξη των εργασιών και πρόσθεσε πως ο δρόμος αυτός θα συμβάλλει καθοριστικά στην ευρύτερη ανάπτυξη και αναβάθμιση της περιοχής. Το έργο είναι προϋπολογισμού 500.000 ευρώ και ο χρόνος περαιωσής του έχει οριστεί για τις 24 Γενάρη του 2011. Είναι ένα έργο θεάρεστο, καθώς συνέχει και την ευλογία του Μητροπολίτη Ελασσόνας. Πέρα όμως από εκεί, όπως είπε και ο κύριος Στομάρχης, είναι ένα έργο που θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της τοπικής μας οικονομίας. Γιατί όπως ξέρουμε, αυτή τη στιγμή η Τσαριτσάνη ενεργοποιείται κυρίως στον κλάδο της κτηνοτροφίας και της γεωργίας.